Σύμφωνα με την κυβέρνηση, σήμερα συζητούμε μια ιστορική μεταρρύθμιση με την οποία ενδυναμώνεται η δημοκρατία και μαζί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην πολιτική. Μεγάλες κουβέντες. Μάλιστα, η κυβέρνηση στάζει και μέλη για την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους χαιρετίζει με νόημα που στηρίζουν ανοιχτά και αυτήν τη μεταρρύθμιση, ενώ η Υπουργός Εσωτερικών χαρακτηρίζει ελπιδοφόρα τη στάση της. Τόσο ελπιδοφόρα που με τροπολογία χθες του ζητά, γιατί όχι, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, να επεκταθούν οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και στις εθνικές εκλογές. Εν τω μεταξύ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με κινήσεις ενός απόλυτου κοινοβουλευτικού παραλογισμού που θα μνημονεύονται αύριο στην κοινοβουλευτική ιστορία, τι κάνουν? Από τη μια δηλώνουν ότι ψηφίζουν επί της αρχής, δηλαδή επί της ουσίας, το νομοσχέδιο, και από την άλλη την ίδια στιγμή ψηφίζουν ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Ψηφίζουν δηλαδή ένα νομοσχέδιο το οποίο οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι αντισυνταγματικό. Θυμίζουμε βέβαια ότι λίγες μέρες πριν ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήριζε ως μεγάλο βήμα προόδου την ψήφο από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε πολλά νομοσχέδια της κυβέρνησης, το να μπορούν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να συνεννοούνται στα μείζωνα είναι ένα μεγάλο βήμα μπρος του πολιτικού μας συστήματος, έλεγε χαρακτηριστικά. Και βέβαια, όπως και να το κάνουμε, οι εκλογές είναι ένα τέτοιο μείζον πολιτικό ζήτημα. Ειδικά όταν στις εκλογές οι όροι διεξαγωγής τους αλλάζουν προς το χειρότερο, όπως επιχειρείται τώρα με την επιστολική ψήφο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί αυτό ακριβώς είναι που πρόκειται να συμβεί με την επιστολική ψήφο. Καθώς φανερά πια στις εκλογές στρώνεται το έδαφος ώστε να φουντώσουν και να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι εκβιασμοί και οι κάθε είδους πιέσεις από την μεγαλοεργοδοσία προς τους εργαζόμενους, αλλά και από άλλους μηχανισμούς πολιτικούς και ισχυρά λόμπι προς τους ψηφοφόρους. Και φυσικά αυτό οδηγεί κατευθείαν ακόμα και στην αλλίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Να μέχρι πού φτάνετε να οδηγηθείτε όταν έχετε στόχο σας όλο το αστικό πολιτικό σύστημα μέσα και από τις εκλογές να αποσπάτε πιο αποτελεσματικά τη συνένεση του λαού στη σφαγή του, ώστε να νομιμοποιείτε τα αντιλαϊκά και αντιδραστικά μέτρα που ψηφίζετε κάθε φορά. Και κάπως έτσι εξηγείται και όλη αυτή η απλόχερη συνένεση της αστικής αντιπολίτευσης σε ένα ακόμα κυβερνητικό νομοσχέδιο. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση, παριστάνοντας την αθώα, να επιμένει ότι το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου δεν είναι παρά μια απλή τεχνική διευκόλυνση για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Καταρχάς, οι ρυθμίσεις που εισάγονται δεν αφορούν μονάχα τους απόδημους Έλληνες, μα σε όλους τους ψηφοφόρους. Ειδικά όμως για τους απόδημους, τον οποίο βέβαια την ψήφο πολύ αγαπάτε, αλλά για τα ελληνικά σχολεία των παιδιών τους αδιαφορείται, όπως το Μόναχο, που κλείνουν αβέρτα σχολεία. Για τους απόδημους, λοιπόν, δεν φτάνει ότι η επιστολική ψήφος μπορεί να συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίσατε, ακόμα και εκλογείς οι οποίοι δεν έχουν κανέναν απολύτως οικονομικό ή κοινωνικό δεσμό με τη χώρα, αγνοούν τις εξελίξεις και κυρίως δεν επηρεάζονται. Δεν υφίστανται τις συνέπειες της όποιας επιλογής τους. Τώρα έρχεστε με το νομοσχέδιο αυτό και πάτε ένα βήμα παραπέρα. Καταργείτε εντελώς τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας τους σε ένα εκλογικό τμήμα, καθιστώντας την επιστολική ψήφο ως τη μόνη επιλογή που έχουν, δηλαδή υποχρεωτική. Την ίδια ώρα στο εσωτερικό προσφέρετε και τις δύο επιλογές, και την αυτοπρόσωπη και την επιστολική. Άρα, κατάτμιση του ενιαίου εκλογικού σώματος ως προς τους όρους συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, η οποία μαζί με το σπάσιμο της ταυτοχρονίας των εκλογών συνιστούν, ξέρετε, μια ουσιαστική πολιτική παρέμβαση. Δεν είναι ένα απλό τεχνικό ή τυπικό ζήτημα. Μάλιστα,
εκτός από τους ψηφοφόρους του εξωτερικού, προκύπτει θεωρητικά και το ενδεχόμενο και για το εσωτερικό της χώρας η ψηφοφορία στις ευρωεκλογές του Ιούνιου που έρχεται να γίνει αποκλειστικά με επιστολική ψήφο, αφού όλοι οι εκλογείς, σύμφωνα με αυτό το νόμο που θα ψηφίσετε, έχουν το δικαίωμα να την επιλέξουν αυτήν την επιστολική ψήφο. Επιστολική όμως ψήφο σημαίνει στην ουσία ότι δεν διασφαλίζεται ούτε η μυστικότητα, ούτε η αμεσότητα, δηλαδή δεν διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα της ψήφου. Και όλα αυτά δημιουργούν τελικά μεγάλες και βάσιμες αμφιβολίες για το ίδιο το αδιάβλητο των εκλογών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρόλος των εφορευτικών επιτροπών και των δικαστικών αντιπροσώπων με το νομοσχέδιο ανατίθεται πλέον στους κούριερ των ιδιωτικών εταιριών. Αυτό κάνει. Τους κινδύνους αλλίωσης των εκλογών επιβεβαιώνει και η διεθνής πείρα, με χιλιάδες χαμένους φακέλους να ανακαλύπτονται μέρες μετά τις εκλογές στην Αμερική, μαζί με την παραποίηση βέβαια ταχυδρομικών εγγράφων και τη συμπλήρωση ψηφοδελτίων από τρίτους, αλλά και στην Ελβετία, όπου βρέθηκαν εκατοντάδες ψήφοι με τις ίδιες υπογραφές και έγινε αντικατάσταση ψήφων την ώρα της διαλογής στην Ελβετία. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα μια περίπτωση μαζικής πλαστογραφίας στη Γερμανία. Στις τοπικές εκλογές του Κβάκενμπρουκ το 2018, πριν λίγα χρόνια δηλαδή, το Die Linke, το αδελφάκι του ΣΥΡΙΖΑ, συγκέντρωσε πάνω από το 60% των επιστολικών ψήφων σε αυτό το μέρος, στο Κβάκενμπρουκ, ενώ στην περιφέρεια πήρε το 3%. Ορισμένοι ψηφοφόροι είχαν λάβει έγγραφα επιστολικής ψήφου, παρότι δεν είχαν υποβάλει αίτηση. Σύμφωνα με καταγγελίες, έγγραφα επιστολικής ψήφου είχαν κλαπεί από τα γραμματοκιβώτια. Αρκετοί ψηφοφόροι που ήθελαν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως τη μέρα των εκλογών ενημερώθηκαν ότι είχαν ήδη ψηφίσει, λέει, επιστολικά. Επιπλέον, ορισμένα έγγραφα είχαν πλαστές υπογραφές. Φυσικά ακολούθησε έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι στελέχη του κόμματος αυτού πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έδιναν οδηγίες σε άτομα που δεν μιλούσαν καλά και τόσο καλά γερμανικά να υποβάλουν αίτηση για επιστολική ψήφο. Οι ίδιοι στη συνέχεια συμπλήρωναν τα ψηφοδέλτια και πλαστογραφούσαν την υπογραφή του ψηφοφόρου. Το Περιφερειακό Δικαστήριο, γιατί εκεί αποκαλύφθηκαν όλα αυτά, το Περιφερειακό Δικαστήριο καταδίκασε τον επικεφαλής αυτής της εκλογικής απάτης σε 7 μήνες φυλάκισης με αναστολή, ποινή η οποία επιβεβαιώθηκε και από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Και μια ηρωνία της τύχης, το συγκεκριμένο στέλεχος του Die Linke φιγουράρει ακόμα και σήμερα ως εκλεκτό μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για Δημοκρατικές Παρακαλώ Εκλογές. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γαλλία έχει εγκαταλείψει από το 1975 ακόμα το σύστημα της επιστολικής ψήφου για το εσωτερικό της χώρας, διατηρώντας την μόνο για τους ψηφοφόρους του εξωτερικού, αλλά και εκεί πρόσφατα είδαμε την ακύρωση αποτελεσμάτων 2 εκλογικών περιφερειών λόγω τεχνικών, καταλαβαίνετε, προβλημάτων. Κλείνοντας, αν νομίζετε με όλα αυτά ότι ο λαός θα αποδεχτεί ως μονόδρομο την αντιδραστική σας πολιτική και θα σκύψει το κεφάλι, τότε ματαιοπονείτε. Υπάρχει και άλλος δρόμος για το λαό και αυτός βέβαια είναι η πρόταση διεξόδου που προτείνει το ΚΚΕ. Ευχαριστώ.